Γεια σε όλου. The Queen's Gambit ή στα ελληνικά το γκαμπί τη βασίλισσας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μήνυ σειρά 7 επεισοδίων του Netflix που έχει κάνει φράση σε ολόκληρο τον κόσμο και ξαναέφερε το σκάκι στο προσκήνιο. Α ξεκινήσουμε. Αρχικά να εξηγήσουμε τον τίτλο της σειράς, όπου η λέξη γκαμπί είναι ένας σκακιστικός όρος που αναφέρεται στη φυσία ενός κομματιού. «Γαμπή τη Βασίλισσα είναι ένα άνοιγμα στο σκάκι. Η ιστορία, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο The Queen's Gambit από τον Walter Tevis το 1983, μα διηγείται την ιστορία ενό κοριτσιού τη Ελίζα Μπεφ γνωστή ω Μπεφ Χάρμον, που έχασε τη μητέρα τη στα 9 τη χρόνια. Η ιστορία μα ξεκινάει το 1957, όπου η πρωταγωνίστριά μα, αφού έχει χάσει τη μητέρα τη, μπαίνει στο ορφανοτροφείο, όπου εκεί διαβραματίζονται διάφορε νοσηρέ καταστάσει. Γρήγορα καταλαβαίνει το ταλέντο τη στο σκάκι και φαίνεται ο δυναμικό και επιθετικό τη χαρακτήρα πάνω στη σκακέρα, κατακτώντα την πρώτη θέση σε πολλά τουρνουά. Σε όλη τη σειρά βλέπουμε ότι η αγάπη τη για το σκάκι την βοηθάει στο τέλο να υπερνικήσει τις εξαρτήσει που είχε σε αλκοόλ, ηρεμιστικά και διάφορε άλλε ουσίε. Ενώ από νωρί βλέπουμε ότι η Μπεφ είναι ένα διαφορετικό κορίτσι από τα υπόλοιπα. Η και εσωστρεφή με φανερά προβλήματα κοινωνικοποίηση λόγω των συνθηκών που βιώνει, διαπιστώνουμε ότι μέχρι το τέλο τη σειρά έχει καταφέρει και έχει χτίσει κάποιε πολύ δυνατέ σχέσει. Το βαθύ συναισθηματικό βέσιμο που είχε με τον προπονητή τη, η αγάπη τη για τη φετή τη μητέρα, αλλά και όλε οι φιλίε που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια τη σειρά ήταν υπέτειε για την τελική διαμόρφωση του χαρακτήρα τη. Οι άνθρωποι που είχε γύρω τη την στήριξαν σε διάφορε περιόδου τη πορεία τη, και αυτό την βοήθησε να υλοποιήσει έναν από τους στόχους της: να κερδίσει σε μία παρτίδα σκάκι τον Ρώσο Grand Master και παγκόσμιο πρωταθλητή Μπόργκομ. Το ταλέντο της μπέφ στο σκάκι είναι μοναδικό, μιας και από πολύ μικρή ηλικία μπορούσε και έπεσε σκάκι μόνο με το μυαλό της στο ταβάνι του ορφανοτροφείου. Στην πραγματικότητα, πολύ λίγοι σχεδιαστές μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο, αλλά ναι, είναι προσιτό. Η σειρά είναι πάρα πολύ ρεαλιστική. Η ζωή ενό επαγγελματία σκακιστή είναι γεμάτη μελέτη και ταξίδια για να αγωνίζεται σε διάφορα τουρνουά με χρηματικά έπαφλα. Δεν μπορώ να παραλείψω και το παράγοντα του αλκοόλ γνωρίζοντα ότι υπήρχαν πολλοί δυνατοί σκακιστέ στο παρελθόν που είχαν παρόμοια εξάρτηση. Πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε για την εποχή εκείνη είναι ότι η πρωταγωνίστριά μα είναι γυναίκα και κατάφερε να του νικήσει όλου σε ένα άθλημα που είναι κατά κύριο λόγο ανυροκρατούμενο. Οι παρτίδε κάκι που παίχτηκαν στη σειρά ήταν όλε βγαλμένε από την πραγματικότητα και πολύ καλά επιλεγμένε. Αυτό συνέβη χάρη στη βοήθεια των διάσημων σκάκιστών Γκάρι Κασπάροβ και Μπρούς Παντολφίνη που συνέβαλαν στη σειρά ω ειδικοί για το άφημα, φέρνοντα ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Ένα από τα στοιχεία που επίση μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι το ύφο των ηθοποιών. Οι ερμηνείε τη πρωταγωνίστριά μα αλλά και των συμπροταγωνιστών τη είναι απίστευτα ακριβεί. Τη κακέρα επάνω, κατά τη διάρκεια μια παρτίδα, σαν θεατή εμεί, παίρναμε το συνέστημα ότι όλοι οι αντίπαλοι τη Μπεφ ήταν αγενεί, κακοί, περίεργοι, αντιπαθητικοί. Στο τέλο όμω τη παρτίδα, 9 στου 10 από αυτού, στην πραγματικότητα ήταν χαμογελαστοί, ευγενικοί, συμπαθητικοί και ξαφνικά μέχρι και εσύ του συμπαθούσε. Δεν διαφέρει και πολύ από την πραγματικότητα όμω, μια και στο σκάκι, κατά τη διάρκεια μια παρτίδα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογία. Έτσι, εμεί οι σκαϊκιστέ κρατάμε πάντα ένα σταθερό poker face για να μην προβώσουμε κάποια συναισθήματά μα όπω είναι το άγχο μα, ο φόβο μα ότι παίξαμε μία λάθος κίνηση ή και η ικανοποίησή μα σε περίπτωση που νικάμε. Στο τέλο, τέλο όμω τη παρτίδα, μόλι τελειώνουμε, εμεί και ο αντίπαλό μα συνήθω συζητάμε για την παρτίδα, για το πώ παίχτηκε ή την αναλύουμε κιόλα. Αλλιώ, πάμε για μπήρες. Πραγματικά θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα για αυτή τη συγκεκριμένη σειρά, διότι για εμένα είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω περισσότερο spoil για εσά που δεν την έχετε δει. Άρα, αξίζει κάποιο να δει τη συγκεκριμένη σειρά. Αν είσαι σκακιστή, πρέπει να τη δει, επιβάλλεται να τη δει. Είναι μια σειρά που θα σε ενθουσιάσει πάρα πάρα πολύ. Αν δεν είσαι σκακιστή από την άλλη, και πάλι είναι μια σειρά που αξίζει να τη δει. Αυτή τη στιγμή στο IMDb έχει βαθμολογία 8,8 στα 10 αστέρια και στο Netflix την έχουν παρακολουθήσει περισσότερα, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει φτάσει στις top 10 σειρές του Netflix για περισσότερες από 50 χώρες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like. Αν σας άρεσε πάρα πολύ κάντε και μια κοινοποίηση στα social media για να βοηθήσετε και το κανάλι. Ό,τι ερωτήσει ή απορίε έχετε, μπορείτε να τι αφήνετε κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πολύ να σα απαντήσω. Θα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σα!